Σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή με στόχο να επεκτείνει τα μαθήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κόμματος, στόχος είναι να μαθαίνουν τα παιδιά πλέον την πραγματική ιστορία και όχι αυτή που τους μαθαίνουν τα κόμματα της αριστεράς. Πάντως, η πρωτοβουλία της Χρυσής Αυγής προκαλεί μπαράζ αντιδράσεων. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Χρυσή Αυγή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της. Παρουσιάζουν μαθητές ηλικίας 6 έως 12 ετών στα γραφεία του κόμματος στην Αρτέμιδα κατά τη διάρκεια διαδραστικής διδασκαλίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Χρυσή Αυγή. Στις φωτογραφίες τα παιδιά φαίνονται να παρακολουθούν βίντεο, να υποβάλλουν ερωτήσεις αλλά και να ακούνε προσεκτικά όσα τους λένε τα μέλη του κόμματος, η παιδαγωγή όπως ονομάζει η Χρυσή Αυγή. Στο τέλος, παιδιά, γονείς και μέλη της Χρυσής Αυγής φωτογραφίζονται όλοι μαζί. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Χρυσή Αυγή υποστηρίζει σε κείμενό της ότι η παιδική ηλικία είναι κατάλληλη για να φυτέψεις πρότυπα. Συναγωνίστριες εμφύσισαν τα ελληνικά ιδεώδη στους μικρούς μας φίλους με προβολή παιδαγωγικού βίντεο και τα παιδιά συμμετείχαν στη συζήτηση για τη γέννηση του αρχαίου κόσμου σύμφωνα με την αρχαία ελληνική σκέψη. Έμαθαν για τους Ολύμπιους Θεούς, το αρχαίο ελληνικό πάνθεον και τη χριστιανική πίστη. Ειδικά σε μικρά παιδιά δεν πρέπει να τα μπλέκουν. Όχι. Συνδέδια πράγμα πολιτικά. Εντάξει, μαύρο κατηχητικό. Οι συγκεντρώσεις και τα μαθήματα σε μικρά παιδιά μέσα σε κομματικά γραφεία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτές οι ενέργειες να προσελκύσεις σε μικρά παιδιά είναι καταδικαστέο από όποιο κόμμα και να προέρχεται. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα υπερασπιστούμε την παιδαγωγική ελευθερία και τη δημοκρατία στο ελληνικό σχολείο. Τα παιδιά θεωρώ ότι πρέπει να είναι έξω από όλα αυτά τα πράγματα. Αφορά τους γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να κάνουν αυτά που κάνουν. Στις επικρίσεις, ο Ηλίας Κασιδιάρης απάντησε με αιχμηρό τρόπο. Θα συνεχίσουμε ανάλογες εκδηλώσεις και με μαθήματα ιστορίας, διότι μόνο ελληνική ιστορία δεν μαθαίνουν σήμερα τα παιδιά μας στο κράτος της Δημάρ και της Ρεπούση. Αυτό το κενό θα το καλύψει η Χρυσή Αυγή. Σφοδρά πειρά εναντίον της Χρυσής Αυγής εξαβολίουν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Δημάρ. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο μια εγκληματική συμμορία να μαζεύει παιδάκια για να τους κάνει πλήση εγκεφάλου με ναζιστική προπαγάνδα. Ο στόχος του σύγχρονου παιδομαζώματος είναι να παραχθούν γενίτσαροι του χιτλερισμού, φανατικοί που θα αποτελούν υποχείρια της καλοζωισμένης ηγεσίας της Χρυσής Αυγής. Η διάπλαση των παιδών που ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή οδηγεί στο φανατισμό, στο ναζισμό και στη βία. Η επιστροφή στο 1967 και τα κείμενα του Γεωργίου Γεωργαλά, η επιστροφή στο σκοταδισμό και το φασισμό δεν πρέπει να περάσει. Για πολλωστή φορά οι νοσταλγοί του Χίτλερ δείχνουν το πραγματικό πρόσωπό τους, ακολουθώντας πρακτικές και λογικές χουντικών καθεστώτων. Οι σχολές του μίσους, της βίας και της προώθησης των ναζιστικών αντιλήψεων δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Η Χρυσή Αυγή σκοπεύει να επεκτείνει την πρωτοβουλία της σε όλες τις οργανώσεις του κόμματος πανελλαδικά.